Στη σκιά του θανάτου των τριών παιδιών, στο τραγικό δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, στο ύψος του Ριζομήλου, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στη διάρκεια της οποίας τονίστηκε το βασικό αίτημα για κατάργηση των διοδίων του Μοσχοχωρίου. Ανοίγοντας τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δέχθηκε πειρά για καθυστέρηση στο να αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα, τόνισε ότι τα διόδια αποτελούν πρόβλημα για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων αλλά και τη μεταφορά των εμπορευμάτων και κατέληξε λέγοντας ότι η κατάργησή τους αποτελεί μονόδρομο. Τα διόδια του Μοσχοχωρίου πρέπει να καταργηθούν. Αυτό σήμερα είναι το μήνυμα που στέλνουν όλοι οι Θεσσαλοί. Και το μήνυμα αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν συμβάσεις, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις και συνεννοήσεις. Κάποτε θα πρέπει να βλέπουν το δάσος και όχι το δέντρο. Η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Ελένη Λαΐτσου, τάχθηκε σαφώς υπέρ της κατάργησης των διοδίων, ενώ σε ό,τι αφορά την παλαιά Εθνική Οδό, ζήτησε να υλοποιηθεί παλαιότερη μελέτη του Υπουργείου, η οποία προβλέπει μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε και την ανάγκη να επαναξεταστεί η προοπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του εκπροσώπου της Συντονιστικής Επιτροπής. Το τραγικό γεγονός της απώλειας τριών ανθρώπινων ζώων. Τριών νέων ανθρώπων από την περιοχή μας, έχει κάνει την οργή της τοπικής κοινωνίας να ξεχυλήσει. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από την κατάργηση των διοδίων του Μοσχοχωρίου. Είναι, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης πιο πριν, τα πιο ακριβά διόδια κατά μήκος της Παφέ από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε να ζήσουμε κάτι ανάλογο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ μετά από αυτό το τραγικό σύμβαν. Καλό θα ήταν να το έχουμε προλάβει, αλλά έστω και τώρα εμείς έχουμε ένα κοινωνικό στόχο. Καταργήσει των διοδίων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας, αφού ξεκαθάρισε ότι οι σημερινές τιμές των διοδίων είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση του 2007 και δεν ψηφίστηκαν από την παρούσα Βουλή, εξέφρασε την άποψή του ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί η κατάργηση των διοδίων, διότι στη σύμβαση, όπως είπε, εμπλέκονται διεθνείς τράπεζες, πολλές και μεγάλες. Ωστόσο, τόνισε ότι θα στηρίξει το αίτημα με όλες του τις δυνάμεις. Πιστεύω ότι πρέπει να ζητηθεί κατάργηση, τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη, μείωση διοδίων και πάλι είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα, διότι δεν είναι μια απλή σύμβαση, είναι μια σύμβαση στην οποία εμπλέκεται εκτός από το ελληνικό δημόσιο και την εταιρεία την παραχωρησιούχο, εμπλέκονται πολλές και μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Κοινή θέση πήραν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που παρευρίσκονταν στη σύσκεψη και οι οποίοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν σχετική τροπολογία. Συνεδριάζουμε όλων τελεσμένων γεγονότων. Τι σημαίνει αυτό? Το τελεσμένο γεγονός ποιο είναι? Ένα τραγικό δυστύχημα που κόστησε τις ζωές σε τρεις νέους ανθρώπους. Αυτό είναι το τραγικό περιστατικό και θα έπρεπε χθες να είχαμε φροντίσει όλοι, εφόσον έχουμε την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία, να λύσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα της σημερινής σύσκεψης δεν είναι να κάνουμε προτάσεις. Οι προτάσεις έχουν γίνει. Έχουν γίνει οι προτάσεις. Το θέμα από εδώ και πέρα, κύριε Περιφερειάρχα, νομίζω ότι είναι να μπείτε μπροστά εσείς σε μια διαδικασία η οποία να λέει το αίμα των παιδιών αυτό να είναι το τελευταίο. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τις καλές προθέσεις του οποιοδήποτε. Σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον, κύριε Περιφερειάρχα, τις δικές σας καλές προθέσεις. Αυτό όμως το οποίο δεν είμαι σύμφωνη σε καμία περίπτωση είναι για το θέμα της μετάθεσης των ευθυνών. Και τι εννοώ με αυτό? Τα συγκεκριμένα διόδια, θα θυμάστε όλοι, ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Ψηφίστηκαν το 2007. Ψηφίστηκαν με την θετική ψήφο κάποιων βουλευτών και την αρνητική κάποιων άλλων. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, κύριε Περιφερειάρχη, ήσασταν και εσείς βουλευτής τότε και εισηγητής του σχετικού νομοσχεδίου. Και ο κύριος Καμένος. Επομένως, το θέμα δεν είναι το τι έγινε τότε. Το θέμα όμως, είπα κύριε Περιφερειάρχα, ότι δεν αμφισβητώ τις καλές σας προθέσεις σήμερα. Λοιπόν, επομένως, για να είμαστε απλοί και πρακτικοί, τα διόδια είναι έτοιμα, τουλάχιστον των ανεξάρτητων Ελλήνων, δικό μου, αλλά θεωρώ και όλων όσων βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα, να καταργηθούν. Εγώ θα χαιρετήσω τη σημερινή συγκέντρωση των φορέων, την κινητοποίηση της κοινωνίας, η οποία καθυστέρησε και έγινε με αφορμή η αιτία ένα θλιβερό γεγονός.
Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει ρήτρα στη σχετική σύμβαση να μην αναβαθμιστεί η παλαιά εθνική οδό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το κράτος είναι υποχρεωμένο να πληρώσει αποζημίωση στην κοινοπραξία, προχώρησε ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Ρίζος Κομίτσας, επικαλούμενος σχετική δήλωση του εκπροσώπου της παραχωρησιούχου εταιρείας σε παλαιότερη σύσκεψη που είχε γίνει στην οίκαια. Μεταξύ άλλων εκπροσώπων φορέων, παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, μεταφέροντας το πρόβλημα που υπάρχει με τις επιχειρήσεις μεταφορών. Εάν δεν πάνε τα αυτοκίνητα από τους παραδρόμους, είπε, δεν βγαίνει μεροκάματο. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Έχουν συρρυκνωθεί τα κόμιστρα, έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα κέρδη των επαγγελματιών και αναγκάζονται και εκείνοι πρώτα να παρανομούν, γιατί γνωρίζουν όλοι ότι παρανόμως παίρνουν αυτούς τους δρόμους, και δεύτερον να εγκυμονούν κίνδυνος και για τα αυτοκίνητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, προηγήθηκε απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην έδρα της περιφέρειας. Ακολούθησε η εκένωση του κτηρίου από τις αστυνομικές δυνάμεις για τους απαραίτητους ελέγχους.